Έχουμε επιστρέψει κυρίε και κύριοι στην εκπομπή μα. Μαζί μα τώρα και ο Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Καλώ όρισε, Νεκτάρια. Γεια σα, Αλεξάνδρου. Λοιπόν, Ευχαριστώ, πριν, ούτε. πριν περάσουμε στα του παιχνιδιού του Αποέλ με, την... με, τον Άρη, έχουμε να δούμε κάτι ακόμα από το παιχνίδι που έγινε στο Τσίριο Στάδιο για να σου δώσουμε και την ευκαιρία να το σχολιάσουμε και λίγο μαζί. Ε, ναι, και θα να δώσουμε ευκαιρία να σου δώσουμε. Μάλιστα. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα ακούσουμε μία απάντηση του Νίλ Λένον. Η ερώτηση που έγινε από τον δημοσιογράφο στον Νίλ Λένον ήταν η εξή. Η ομόνια δείχνει να μην βγάζει την οτροπία ομάδα που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γιατί η ομόνια δεν εμπνέει μέχρι στιγμή. Αυτή ήταν η ερώτηση η οποία έγινε. Πάμε να ακούσουμε την, την απάντηση που έδωσε ο Νίλ Λένον. that we lacked, uh, lack uh, character of a team that want to the, to win the league. Uh, do you agree with this? and if you agree, don't, sorry, you, don't you criticize my players? you don't have the right to do that. are you a journalist? Or are you a supporter? yes, yeah, he's a journalist. so that is your opinion. you're entitled to it, but don't ask me about the character of my players ever. these players give me everything. they've had a bad night tonight. But don't you sit there and criticise them for lacking character. That's one thing they don't. They didn't play well tonight. I'll deal with it as best I can. But I'm not having people like you questioning their backbone. Who do you think you are? δεν μπορείτε να δεχτώ να κριτικάρετε να κρικάρουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί οι παίχτε μου έδωσαν πάρα πολλά. Ήταν σε μια κακή βραδιά σήμερα. Αυτό είναι θέμα δικό μου να το διορθώσω. Όμω δεν δέχομαι από κανέναν να του μειώνει στο θέμα του, του χαρακτήρα και τη προσωπικότητα του στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ερώτηση, η τελευταία ερώτηση που έγινε στον Νίλ Λένον και η απάντηση του Λένον του προπονητή τη Ομόνια. Λοιπόν, Νεχτάρι, τι είδε εσύ από αυτό το παιχνίδι, από το παιχνίδι του Άπολνα με την Ομόνια. Εντάξει, εγώ είδα ένα πολύ δίκαιο αποτέλεσμα. νομίζω ε, ότι ήταν, ε, η Ομόνια μπήκε καλά στο παιχνίδι, η αλήθεια. Ε, Δημιουργώντα κάποιε προποθέσει. Ε, αλλά συμφωνώ με αυτά που είπατε πιο πριν ότι ήταν ξεκάθαρο ο τρόπο παιχνιδιού, η ιδέα του Απολώνα ότι προσπαθούσε να παίξει με έναν τρόπο. Τον κόλ το πέτυχε η Ομώνια, το πέναντι το κέρδισε μετά από μια καλή πίεση που έκανε στο κέντρο πρέπει στην προσπάθεια προσπάθει ανάπτυξη του αγώνα. Το αβόλαιονα. πρώτο 20 λεπτό η ομόνια πίεζε, πάρα πολύ ψηλά. Προσπαθούσε να πιέζει ψηλά, ναι, γιατί ξέρω ότι ο Ιάκο, όπω και να συμβεί, βρέξει είναι Ισπανική ομάδα, ο Καταλά, είναι ξεκάθαρο ότι πάντα χτίζει από πίσω. Mm -hmm. Θεωρώ ότι έγινε ένα καλοκλέψιμο, ίσω και λίγο από πολιορίδα τη πάσα, του κοντρόλ euh, του παίχτη του, του, του Όπω και να έχει όμω, νομίζω ότι ήταν, ήταν καθολική η του, του, του Στον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, το κράτημα τη μπάλα, ήταν λίγο περίεργο για μένα ο τρόπο που έπαιζε η ομόνια. Δηλαδή, αν δεν δούμε το χαρακτήρα των παιχτών και αυτό που συζητάει ο προμονητή, νομίζω ότι ήταν κάτι που χρήζει ανάλυση και ερωτήσεων όσον αφορά τον τρόπο που επέλεξε να παίξει η ομόνια. Γιατί φαινόταν ότι πήγε προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει ένα, την με τριάδα. Είχε πέντε στην άμυνα η ομόνια. Ξεκίνησε ε. με τρει ο Απόλυνα, το γύρισε τετράδα μετά. Ναι, αλλά η Ομόνια νομίζω καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχε μια τακτική που. Όχι, δεν δει, φαινόταν. Αυτός, το τρει που είπαμε ήταν πριν την άρχιση του παιχνιδιού. Ναι, ήταν Έπαιξε ναι, με τετράδα μάκρι, μάκρι, ναι, ναι. Ομίσου, ναι, ναι. Περίμενε, λέ, ο Πολονά. Περίμενε, η Ομόνια, ίσω ότι θα παίξει ο Πολονά με τριάδα. Και δεν φάνηκε να αλλάζει μέσα στο ύπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να ψάχνει να βρει λύσει και στο τακτικό το κομμάτι, γιατί είχε απέναντι του μια ομάδα που είχε πνεύμα τη μπάλα. Άρα, δεν νομίζω ότι έφταιγε μόνο το ότι οι παίχτες έβλεπαν τον Διαιτητή και έπεφταν κάτω. Δεν νομίζω ότι φταίει μόνο η φυσική κατάσταση. Προσωπικά, θεωρώ ότι πρώτα ε, ψάχνουμε το, τον τρόπο που παίζει η ομάδα και τι λύσεις προσπαθούμε να βρούμε. Ε, φυσικά, συμφωνώ ότι υπήρχαν αρκετοί παίχτες που δεν ήταν στη μέρα τους. Ε, ε, αλλά τώρα εντάξει, όσον αφορά τις δηλώσεις, δεν θα θέλω να, Όχι. να, να, να κρίνω, δεν είναι δική μου. Λοιπόν, να πάμε στο ΑΠΟΕΛ με τον Άρη, να δούμε τα στιγμή ότι είπα μαζί. Ε, να πάμε, ναι. Να πούμε κιόλας, ε, και επειδή για τον Απόλλωνα, ότι έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο Βόλνος, και όντως mm. συμφωνώ με τον καταλάβω ότι ε, έδειχνε ότι όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το πίστευαν οι παίκτες και προσπαθούσαν να βρουν και τις το και το ήθελα. Ε, αυτό φαινόταν. Το εμένα μου εντύπωση ως. ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο αυτό που είπες πριν, Πανίκο, ήταν η ιδέα και ο τρόπο mm -hmm. παιχνιδιού. Λοιπόν. Δεν άλλαξε, σε αυτό. Το και ότι το ήθελαν ήταν. το κέρδισαν. Διότι μέσα από το παιχνίδι αρχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν Α, να το... έχουν απαιτήσει. Από πολλά πράγματα. σω να δεύεις... του επέτρεψε και η ομόνοια με τον τρόπο που. Σίγουρα του επέτρεψε. Είναι ένα Ναι, σήμερα του επέτρεψε, αλλά αν δεν ήταν από πολύ με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω δεν θα καταφερνέ. Mm. Ήταν και κάποια μικρά πράγματα όπω τον εκνευρισμό του Καταλά κάποια στιγμή πριν μπει ο Στράντι. Πριν πριν, είχε πριν, την Ράντι, ναι, ώρα μπει. Αλλαγή. Στην αλλαγή πριν πει, υπήρξε πριν μια αλλαγή. Α, καθυστέρησε η αλλαγή α, ναι, 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 ναι. και εκνευρίστηκε. Νομίζω ότι καθυστέρησε γιατί είχε κόρνε, νομίζω ότι είχε γίνει στιγμή κάτι ναι. τέτοιο. Στο επόμενο κόρνε το χτύπησε ο Τζάνι και πήγε γκολ. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι ο μικρά ναι, πέρα πράγματα πέρα που ίσω παίζουν, παίζουν, παίζουν mm -hmm. ζωρο, mm -hmm. και δικαιώθηκε για την επιλογή του. Mm -hmm. Πένα από Έλληνε που έβγαλε άποψή μου προβληματική εμφάνιση. Προβληματική απόδοση, αν θέλει. Ε, σίγουρα. Με μέσα στο ζάσεις το αν χάνεις ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστείς. Αυτό είναι δεδομένο. Για μένα προβληματικό για τα πολύ από την αρχή τη χρονιά ότι σε αρκετά παιχνίδια, γιατί φέτο το έχω παρακολουθήσει αρκετά, σε αρκετά παιχνίδια που θα έπρεπε να επιβληθεί, σε αρκετά παιχνίδια που θα έπρεπε να σκοράρει, ακόμα και στα ευρωπαϊκά που ήταν μεγάλη η διαφορά δυναμικότητα, είχε πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Είχε πρόβλημα στο να, να καθαρίσει τα παιχνίδια του. Ε, δεν λέω ότι αυτό αφορά για το χθεσινό παιχνίδι ξεκάθαρα, αλλά δεν δημιουργήθηκαν πάλι φάσει. Ένα ε, ολόκληρο παιχνίδι είχε, αν θυμάμαι καλά, τρεις τελικ... δύο τελικέ προσπάθειε, μία στο στόχο ή τρει τελικέ προσπάθειε. Θεωρώ στο ότι με την ποιότητα που φαίνεται να έχουν οι παίχτε του ΑΠΟΕΛ πρέπει να δημιουργούν περισσότερο. Ε, τώρα, εντάξει, πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν για χάσει ένα, ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι το, γκολ το του Άρη είναι, έπρεπε να αποφευχθεί, ε, ήταν πολύ ανοιχτή άμυνα, υπήρχαν λάθος μαρκαρίσματα. Ε, μένα με εντυπωσίασε ο Άρης, το, το mentality του Άρη, δηλαδή ήρθε στο γάση και δηλαδή, αποφασισμένος και έτσι πολύ ξεκάθαρα ότι και στι μονομαχίες και εντός φασής και εκτός φασής πολύ αποφασισμένος για να κερδίσει το παιχνίδι, δεν φοβήθηκε καθόλου. Και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό για το Απόελ όταν το πετυχαίνουν ομάδε μέσα στο Αζερμί. Hey, Χθε είχαμε it την it περασμένη εβδομάδα τον κύριο Σπιλεύσκη εδώ, καθόταν στην καρέκλα που κάθεσε, και είπε ότι ανυπομονώ να έρθω στην Λευκοσία να παίξω με το Απόελ μπροστά σε κόσμο. Να, ανυπομονώ να ανταγωνιστώ όλε τι μεγάλε ομάδε. Αυτό βγάζει μια σιγουριά, μια αυτοπεποίθηση και βγάζει παράλληλα, ε, αν θέλει, και μια ε, ε, εσωτερική δύναμη τη ομάδα και του προπονητή για το τι έχει να αντιμετωπίσει φέτο. Από τη μία πλευρά, σιγουριά δεν είμαι βέβαιο ότι βγάζει. Ε, σω είναι ένα τρόπο να, 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 δώσει και στου παίχτε του την αυτοεπιστήμη που χρειάζονται. Και, κίνητρο, εντάξει, βρίσκουν για να παίξουν αντίον του ε, Για μένα το θέμα είναι ότι ε, τέτοιε δηλώσει θα έπρεπε να δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Γιατί είναι ΑΠΟΕΛ, είσαι στο και Ο Άρη δεν είχε ποτέ κερδίσει το ΑΠΟΕΛ στο ΑΣΥΠΗ. Οπότε, θα έπρεπε το ΑΠΟΕΛ με τη δική του αποδέσμευση και τη δική του έτσι, αγωνιστικότητα να, να μην επιτρέψει στου αντιπάλου να κάνουν τυχερέ δηλώσει όταν έρχονται στο ΑΣΥΠΗ. Ε, αυτή είναι μια πλευρά του νομίσματο, αυτό που εγώ τέλο πάντων βλέπω. Αλλά σίγουρα από την πλευρά του Άρη φαίνεται ότι ο τρόπο που ήρθε, ήρθε με αυτά τα δεδομένα στον αγωνιστικό χώρο, με αυτή την αποφασιστικότητα και κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι και ένα σημαντικό λόγο είναι γι' αυτό. Δε, δε, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα επειδή κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης και στο πρώτο παιχνίδι στην Πρεμιέρα με την ΑΕΛ με το ξεκίνημα του μένει πίσω στο σκορ και βγάζει μια πάρα πολύ καλή αντίδραση κερδίζοντας στο τέλος 2-1. Συζητάμε ότι δεν είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν έχουμε μεγάλες νίκες. Κερδίζει 5-0 πάρα πολύ εύκολα τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι το, το προχθεσινό με το ΑΠΟΕΛ, συμφωνώ με τον Νεκτάριο, εμένα ο Άρης μου, μου έδειξε μια εικόνα σαν να ήταν τελικό είναι νικητή σε όλε τι μονομαχίε. Είναι πάρα πολύ αποφασισμένο. Είναι τόσο δυναμική τόσο η παρουσία έτοιμος. του. Ναι, ε, και οι ποδοσφαιριστέ του έδειχναν. Εγώ, αυτό το ματ, μάλλον όχι το ματ, αυτή την φάση είναι δικιά μου. Αυτή η μπάλα είναι δικιά μου. Και το έβλεπε ότι και γρήγορο και αποφασιστικό και δυνατός. Και ξέρει, είναι αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειε. Δεν είναι ε, ένα ναι, ναι. μηδέν πήγε τώρα. Αυτό, αυτό που θα ήθελα εγώ να, να, να βάλω ένα είναι ότι ναι, είναι καλή αποφασιστικότητα, ναι, είναι καλή αυτοεπιζόλυμη αυτό που λέμε. Αλλά ε, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτό μπορούσε να βγει και λίγο μπούμερανγκ στον Άρη. Ε, δηλαδή υπήρχαν φάσει που θα μπορούσε να δεχτεί η δεύτερη γενικότητα. Δεν θέλω να πω ότι να, έφταιγε να, να για το αποτέλεσμα προ Θεού. Απλά πολλέ φορέ αυτό ο πιλόνο του και το πάθο για να παιχνίδι, αν εκτό φάση σου φύγει λίγο. <Για> το διδύση, Ακόμα και πρόβλημα. αυτό που λε είναι δείγμα του πόσο αποφασισμένοι μπήκαν στο. Για δείγμα... πήραν ένα ρίσκο. Για μένα είναι έτσι. δείγμα του ότι το ΑΠΟΕΛ δεν μπορέσε να βρει αντίδοτο σε αυτό το πράγμα ναι. και να εκθέσει τον Αρή για το υπέρμετρο παθού για το υπέρμετρο Δηλαδή θέλει λίγο Η ηρεμία εκεί, ποδοσφαιρική. Και... και ηρεμία. Ναι. Να, να είναι καθαρό το μυαλό για να μπορέσει να παίξει ίσω σε μια πιθανή αδυναμία του αντίπαλου, αν κάποιο μπορεί να το θεωρήσει ω αδυναμία. Πάντω αυτή την ώρα υπάρχει πολύ έντονο προβληματισμό στο Απόελ. Είναι το δεύτερο παιχνίδι στο Γασιπί. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο δεν καταφέρει να κερδίσει το Απόελ στο Γασιπί. και είναι, επαναλαμβάνουμε, έντονο ο προβληματισμό από τον κόσμο, από την διοίκηση γενικότερα για την εικόνα που βγάζει το Απόελ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά μέσα στο Γασιπί. Είπε πριν. Έκανε αναφορά πριν για τον γκολ. Ότι το δέχθηκε πάρα πολύ εύκολα ο Αποέλ. Πάμε να δούμε δύο φάσεις οι οποίες είναι ουσιαστικά πανομοιότυπες. Είναι ουσιαστικά η μία φάση που βρίσκει δοκάρι ο Καζού και χάνει την ευκαιρία ο γομίς και να, να προσέξουμε τις κινήσεις που κάνει ο Μπέξτον. Κοίταξε εδώ. Ε, παίρνουν την μπάλα ο Μπέξτον βλέπεις υπάρχει ένα τεράστιο κενό mm -hmm. ο Μπέξτον όμω παίζει παράλληλα ο Γκομή βγαίνει πάλι μόνος του mm -hmm. έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στο 14 ο Άρης με αυτή τη φάση. Ναι. Και κοίταξε τώρα εδώ τι γίνεται πάλι. Πάλι ο Μπέξτον κάνει την κίνηση, ο Γκομής πάλι πάει παράλληλα με τον Μπέξτον, αλλάζοντα και τι τις θέσεις τους, αυτή τη φορά όμως ο Καζού τελειώνει μέσα την φάση. Είναι η ίδια ακριβώς φάση που φέρνει ένα δοκάρι και ένα γκολ. Είναι, είναι ξεκάθαρο ότι είχε τον τρόπο παιχνιδιού άρεστο ναι. για να χτυπήσει το κέντρο τη άμυνα το από έρθει. κέντρο τη άμυνα και μάλιστα θα χειαστεί μετά και. Συγχαρητήρια, ότι δεν είναι και το, το πιο γρήγορο. Είχε μεγάλη ταχύτητα το από ναι. στο κέντρο τη άμυνα. Οπότε προσπαθούσαμε αυτέ τι φάσει και στο δεύτερο εμίχρονο υπήρχαν δύο ή τρει φάσει που με τον ίδιο τρόπο μπορούσε να χτυπήσει. Ε, οπότε ήταν φανερό ότι υπήρχε αυτό ο τρόπο παιχνιδιού. Ποιο αντίθετο μπορεί να βρει μια ομάδα μέσα στον Ε, πρέπει να, να τρέξει, ο εξτρήμι, να με ποιο τρόπο back. τακτικά διορθώνει λίγο τα πράγματα για να μην δέχεσαι αυτέ τι. Σίγουρα τα προμηνύματα φαίνονται, ε, αλλά ε, δεν σημαίνει ότι από το 2014 ξεκινά και κάνει αλλαγέ. Ε, σίγουρα όμω το θέμα ήταν και μετά που δέχτηκε τον κόλ, Τι μπορούσε να κάνει το Αβέλ και τι έκανε που, το, όπως, όπως είπα και πιο πριν, είναι ανησυχητικό ότι δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Και Αυτό είναι το πρόβλημα που αρχίζει στο ΑΠΟΕΛ. σύντομα ναι, χθες υπήρχαν φάσεις που μπορούσε να δεχτεί κι άλλα κόλλα από τον Άρχη. Ναι. Ε, είναι μία προβληματική κατάσταση στο ΓΑΣΙΠΗ. Ή αν θέλεις, είναι μια είναι ένα παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ το οποίο είναι απόλυτα προβλεπτό. Το Απόλυ έπαιξε στο Ράση με τι δύο ομάδε που έχουν επενδύσει αρκετά λεφτά στο ποδόσφαιρο. Έχουν φέρει καλού παίχτε, δεν τα έχουν επενδύσει χωρί να έχει αντίκρισμα μέσα θα. στο γήπεδο. Και η Πάφο δείχνει έτοιμη φέτο και με την επιλογή προπονητή που έκανε, νομίζω, πολύ εύστοχα έναν προμονητή που έχει πάρει πρωταθλήνα στην Κύπρο με επιτυχίε. Φαίνεται να παίρνει κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Που είχε ποδοσφαιριστέ, είχε καλό ρόστρε, ίσω δεν μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα. Έπαιξε με τον Άρη που σε μια δεύτερη χρονιά πήγε στην Ευρώπη δείχνει έτσι πιο έτοιμο πιθανότατα. Οπότε θα, τα, θα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε ότι πιθανότατα αυτέ οι δύο ομάδε να είναι και πάλι μέσα στου πρωταγωνιστέ του πρωταθλήματο. Από την άλλη, πήγε στο Αγαδόπουλο που αναμέναμε ότι θα ίσως, να έχει δυσκολίε σε μια δύσκολη έδρα και κέρδισε. Οπότε είναι λίγο του ύψου και του βάθου Είναι οι ομάδε περίπου ισοδύναμε. Θα ε, πρέπει να, είναι, να, πρέπει να, είναι, να περάσει χρόνο. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα για να μπορέσει κάποιο να πει με, με σιγουριά ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι έκτο, ποιο είναι εκτό εκτό. Δεν έχασε τέλο πάντων από ομάδε όπω ε, η Δόξα, του Παραλίμνη, ο Ολυμπιακό, χωρί να θέλω να υποτιμήσω αυτέ τι ομάδε, αλλά σίγουρα δεν έχουν ούτε το μπάζερ του νερό αυτών των ομάδων, ούτε αναμένουμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Ε, δεν είπαμε ότι ο Άρη δεν έχει την ποιότητα, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Ο Άρης έχει την ποιότητα, πριν από λίγο το ανέφερε, να κερδίσει όπου πάει. Αυτό. ο Άρης είναι, είναι μια ομάδα η οποία έχει επενδύσει και έχει φέρει και καλού στόχου. Το αποέλο όμω οφείλει να, να είναι στη, στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο, στην ίδια μοίρα. Ειδικά με τι προσθήκε που έχουν γίνει φέτο, που νομίζω ότι έγιναν αρκετέ και δείχνουν να είναι επιλογέ που έχουν ποιότητα. Για μένα ο, ο Άρης, αν πιστέψουν ότι μπορούν να, να διεκδικήσουν στη γερά το πρωτάθλημα, θα το διεκδικήσουν. Σωστά. Τώρα μου στέλνει ένα φίλο ότι έχει υπεροπλία σε όλες τις γραμμές. Τέσσερις ενεργεία διεθνή στον Πάγκο, Πηλέα, Σπόλιαριτς, Γιαμπλόνσκι, στη Λευκορωσία και ο Κακόριν στην Ρωσία. Δεν έχασε ο Απόελ, κέρδισε ο Άρης. Αυτό λέμε, ότι ο Άρης έχει κάνει τη διαφορά την μεγάλη και είναι η ομάδα η οποία μέχρι στιγμή. Είναι με 9 βαθμού στην πρώτη θέση και αν εξαιρέσει κάποιο τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με την ΑΕΛ, πάει από εκεί και πέρα 270 λεπτά χωρί να δεχτεί γκολ. Ένα περιμένω... και εκείνο αυτό γκολ. Εγώ περιμένω να δω λίγο τη συνέχεια του πρωταθλήματο για να μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ακριβεί. Θέλουμε τα πρώτα 5-6 παιχνίδια. Και επειδή ναι. αυτό περιμένω περισσότερο για τα Πουέλ, αφού συζητάμε για τα Πουέλ, είναι για να δούμε αν αυτή η ενίσχυση και οι επιλογέ που έχουν γίνει το καλοκαίρι έγιναν στοχευμένα για να καλυφθούν όλε οι θέσει τη ομάδα ή αν υπάρχει έτσι μια υπεροπλία σε συγκεκριμένε θέσει οι δεν το βοηθά στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αυτό το λε για, για τη πέρα. μεσαία γραμμή, αν καταλαβαίνω καλά. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, μεσαία γραμμή αλλά και τα άκρα, η Winγκε, η Ναι, Εκεί μια μικρή ποσοτικά λείπουν πράγματα και η μεσαία γραμμή πάρα πολύ γεμάτη. Ναι, τα άκρα θα, εννοείς η ακραία αμυντική Εγώ λέω ότι ακραία Όχι, όχι, έχουμε... για επιθετικού. ακραία ξέρω. Είναι αρκετοί. Θα ε, ίσως... το δούμε αυτό. Ποσοτικά, θα φανεί ναι, 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 στη διάρκεια του βιωτικού.